9 ώρες συμπλήρωση στο γραφείο της εισαγγελέως Μονάχου, ο Μιχάλης Χριστοφοράκος, προσπαθώντας, μέσα είπε, να διασφαλίσει ότι δεν θα τον παραδώσουν οι γερμανικές αρχές στην Ελλάδα, όπου αντιμετωπίζει κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος για την υπόθεση με τα λεγόμενα μαύρα ταμεία της Siemens. Ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός, μιλώντας σήμερα στην ΕΤ, προεξόφλησε ότι είναι θέμα εβδομάδων η έκδοση του κ. Χριστοφοράκου, ο οποίος φαίνεται ότι διαπραγματεύτηκε σκληρά για να αποφύγει την παράδοση. Θα δούμε το ρεπορτάζ που μας έστειλε πριν από λίγο από το Μόναχο ο ανταποκριτής μας Νίκος Χιλάς. Θα μας δώσει συνέχεια ο Νίκος περισσότερες πληροφορίες για την κατάθεση του κ. Χριστοφοράκου και αμέσως μετά η ανακανδύλη της εκτιμήσης των ελληνικών αρχών για την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης. Ένα μικρό παράθυρο στον κόσμο. Στον πρώτο όροφο της εισαγγελίας 1 του Μονάχου. Το μόνο ανοιχτό προς το παρόν για τον Μιχάλη Χριστοφοράκο. Η επίσκεψή του στην εισαγγελέα Μπόιμλα Χιόσλ δεν έχει χαρακτήρα ανάκρισης, αλλά διαπραγμάτευσης. Ο κύριος Χριστοφοράκος δεν διώκεται στη Γερμανία. Τη δίωξη τη θέλει ο ίδιος, με στόχο να αποφύγει την έκδοσή του στην Ελλάδα. Σε αντάλλαγμα, προσφέρει στην εισαγγελέα τα ονόματα εκατοντάδων ατόμων στη Γερμανία και την Ελλάδα που εμπλέκονται στο σκάνδαλο Siemens. Ρυψοκίνδυνο παιχνίδι που μπορεί να καταλήξει σε μπούμεραγκ, αφού η δίωξη δεν αποκλείει την έκδοση. Με πιθανό αποτέλεσμα ο Χριστοφοράκος να διωχτεί και στις δύο χώρες. Η έκδοση του κυρίου Χριστοφοράκου αναμένεται να επιταχυνθεί μετά την επίσκεψη των Ελλήνων εισαγγελέων Νίκου Ζεγοριανού και Ευάγγελου Παντιώρα την ερχόμενη Πέμπτη στο Μόναχο. Die Akten würden dem Gericht schon zugeleitet. Ich kann Ihnen aber nicht sagen, in wie vielen Tagen mit einer Entscheidung des Gerichts zu rechnen ist. Wie lange dauert so etwas so erfahrungsgemäß durchschnittlich? Also ich meine, dass über den Auslieferungshaftbefehl wohl in einer Woche entschieden sein wird. Also sodass geklärt ist, ob Herr Christoffarakis weit in Haft ist. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil, die noch wichtigere Frage ist, ob die Auslieferung aufgrund des vorgelegten europäischen Haftbefehls zulässig ist. Diese Prüfung kann einige Wochen in Anspruch nehmen, aber ich kann Ihnen nicht sagen, wie viele Wochen. Aber ich hoffe, dass man in 3 oder 4 Wochen doch schon mehr dazu sagen kann. Τυχόν απόφαση έκδοσης δεν θα είναι πάντως οριστική. Ως Γερμανός πολίτης, ο κύριος Χριστοφοράκος μπορεί να ασκήσει έφεση εναντίον της. Herr Christoffarakis könnte hier als deutscher Staatsangehöriger das Bundesverfassungsgericht anrufen und könnte geltend machen, dass er in Rechten, die ihm die Verfassung gibt, verletzt ist. Προς το παρόν πάντως, ο κύριος Χριστοφοράκος δίνει τη μάχη του στην εισαγγελία 1. Ελπίζοντας προφανώς ακόμα ότι θα κλείσει το παράθυρο της έκδοσής του στην Ελλάδα. Με την εισαγγελέα εφετών Μονάχου, που είναι επικεφαλής της έρευνας για τη Siemens στη Γερμανία, συναντήθηκε ο Μιχάλης Χριστοφοράκος, ο οποίος επιδιώκει να πετύχει συμφωνία προκειμένου να μην επιδοθεί στην Ελλάδα. Άλλοτε επικεφαλής της εταιρείας στη χώρα μας, φέρεται να έχει καταθέσει σε CD όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του για μαύρο χρήμα και δωροδοκίες ακόμα και πολιτικών σε 2 συμβολιογράφους. Οι ελληνικές δικαστικές αρχές διαπίστωσαν ότι είναι αδύνατο τα καυτά στοιχεία να αποσπαστούν από τους συμβολιογράφους με δικαστική εντολή. Στο μεταξύ, αίσθηση προκάλεσε η πρόταση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλη Μιχαλολιάκου, στο ραδιοφωνικό σταθμό Real, να δοθεί αμνηστία στο Μιχάλη Χριστοφοράκου με αντάλλαγμα να έρθει στην Ελλάδα και να αποκαλύψει όλα όσα ξέρει για την εμπλοκή πολιτικών προσώπων στην υπόθεση. Ακόμη και έμποροι ναρκωτικών απαλλάσσονται ποινικών ευθυνών αν δώσουν τους συνεφέρους τους. Ένα από τα πιο μεγάλα κεφάλαια λοιπόν είναι εκείνη η πολιτική, σε οποιαδήποτε εποχή άσκησαν την πολιτική όχι προς όφελος της πατρίδος, αλλά προς όφελος των εαυτών τους. Την απάντηση μου την ξέρετε, φαντάζομαι. Να σχολιάζω ποτέ τοποθετήσεις βουλευτών. Οι γερμανικές δικαστικές αρχές εμφανίζονται διατεθειμένες να συνεργαστούν με τον Μιχάλη Χριστοφοράκο, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες δεν θα αρκεστούν σε μια απλή ομολογία. Στόχος τους είναι όλο το ισχυρός άνδρας της Siemens να εμπλέξει και άλλα στελέχη της κεντρικής διοίκησης της εταιρείας στη Γερμανία. Ο τέταρτος ειδικός ανακριτής και ο εισαγγελέας εκδόσεων αναχωρούν αύριο βράδυ για Μόναχο με σκοπό να πετύχουν την έκδοση του κατηγορούμενου. Λίγες ώρες. Όπως είπε Σία, με απόλυτη μυστικότητα έγινε σήμερα η πρώτη κατάθεση του Μιχάλη Χριστοφοράκου γύρω στις 10 το πρωί στα γραφεία της Γενικής Εισαγγελίας στο Μόναχο και σύμφωνα με πληροφορίες από την Βαυαρική Πρωτεύουσα, μολονότι δεν διήρκησε πολλή ώρα η κατάθεση, οι δύο πλευρές δεν περιορίστηκαν στη βολιδοσκόπηση όπως είχαμε αρχικά υποθέσει, αλλά πέρασαν στην ουσία του θέματος και μολονότι η κυρία Μπόιμλε Χέλς, η εισαγγελέας και οι δικηγόροι Πέτερ και Κουρζάβε συμφώνησαν να κρατηθεί μυστικό το περιεχόμενο της κατάθεσης
και των σχετικών συζητήσεων. Πληροφορίες στέλνουν την ανακρίτρια να ζητά ευθέως από τον κύριο Χριστοφοράκο καταρχήν ονόματα στελεχών της Siemens που γνώριζε για τα μαύρα ταμεία, αλλά και ονόματα παραληπτών. Ποιοι δηλαδή δολοδοκήθηκαν. Κυρίως όμως η εισαγγελέα θέλει να γνωρίζει, να έχει αισία αποδείξεις. Αποδείξεις όχι για μικρά και μεσαία στελέχη, αλλά για ανώτατα κλιμάκια. Μάλιστα. Θέλει μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου. Και σύντομα θα υπάρξει δεύτερη κατάθεση. Και εδώ βλέπουμε λοιπόν να διαμορφώνεται μια νέα στρατηγική από την πλευρά του κυρίου Χριστοφοράκου. Όμως στα μάτια, η εισαγγελία Μονάχου παραπέμπει πια το θέμα της έκδοσης του Μιχάλη Χριστοφοράκου στο εφετείο. Να δούμε τι δήλωσε νωρίτερα μιλώντας τον Κώστα Σημεωνίδου, εκπρόσωπος της εισαγγελίας Μονάχου, και επανερχόμαστε. Η έκδοση εξαρτάται από την απόφαση του εφετείου του Μονάχου. Για αυτή την απόφαση καθοριστική σημασία είναι εάν έχουν παραγραφεί ή όχι, σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο, οι αξιόπινες πράξεις που αποδίδονται στον κύριο Χριστοφοράκο. Αξιόπινες πράξεις που δεν μπορούν να παραγραφούν σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο μπορούν να οδηγήσουν στην απόφαση για έκδοση του κύριου Χριστοφοράκου στην Ελλάδα. Η περίπτωση που δεν θα μπορούσε να εκδοθεί είναι εάν είχε καταδικαστεί για το ίδιο αδίκημα στη Γερμανία.